Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση 5η 17 Οκτωβρίου σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 για να διαβάσουμε όπως κάθε μέρα την κοινοβουλευτική και πολιτική ατζέντα. Μετά τις 9.30 ακολουθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Διάθεση να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση διαφάνηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων, όπου αποφασίστηκε να υπάρξει εκ νέου συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, κατά την οποία η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί επί τεσσάρων σημείων. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει σκοπό να προχωρήσει την νομοθέτηση. Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε στους συλληφθέντες στα πρόσφατα επεισόδια που έγιναν στο hot spot της Σάμου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα. Όσοι έκαψαν και όσοι μαχαίρωσαν αντιμετωπίζουν τον νόμο, δεν θα κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Παράταση των εργασιών της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να συνδέει τη συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων και την διάθεση της κυβέρνησης για συνένεση για το άρθρο 54 που αφορά στην κατανομή των βουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες. Πάμε να δούμε την κοινοβουλευτική ατζέντα πώς θα κυλήσουν και οι εργασίες σήμερα στην Βουλή, στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές. 9.30 σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύρωση δια ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας περί παρατάσεως του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στις 9.30 στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας θα συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής με θέμα νέες τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών και επιπτώσεις τους στην κλιματική αλλαγή. Στις 10 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα γίνει επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για τον Αναπτυξιακό Νόμο με θέμα επενδύσεις στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. Τρίτη συνεδρίαση. Στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, συζήτηση επί της 5ης θεματικής ενότητας των αναθεωρητέων διατάξεων, άρθρο 54 και 56 του Συντάγματος. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής, προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής από τα μέλη της Επιτροπής. Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, θέμα αστυνόμευση και οδική ασφάλεια. Στις 3 το μεσημέρι, Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, στα μέλη της Επιτροπής θα γίνει ενημέρωση από την Επιτροπή για τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην περιβαλλοντική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εισαγωγή στις πράσινες χρηματοδοτήσεις. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στη Βουλή και στην πολιτική θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουμε κοντά μας. Πάμε να δούμε όμως την συνεδρίαση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και να μπούμε στη συζήτησή μας αμέσως μετά. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου έχει περιθώριο η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος να επεξεργαστεί τις αναθεωρητές διατάξεις, ενώ η αρχική προθεσμία έχει οριστεί για τις 22 Οκτωβρίου. Οι βουλευτές συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου Ευρυπίδη Στυλιανίδη να δοθεί επιπλέον χρόνος, ενώ την πρόταση για μετάθεση της συζήτησης του άρθρου 54 αποδέχθηκαν όλα τα κόμματα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει εν εξελίξει ένας διάλογος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Αυτός μπορεί να αποδώσει, μπορεί και να μην αποδώσει. Γιατί λοιπόν να σπεύσουμε εμείς με τις οποιοσδήποτε τοποθετήσεις μας να προκαταλάβουμε αυτό το διάλογο? Όλα στο φως, κύριε Πρόεδρε. Τίποτα σε κρυφούς διαδρόμους και σε αντικάμαρες. Δεν φοβόμαστε το διάλογο και θέλουμε να δούμε ποιοι το φοβούνται. Η σκέψη να υπάρξει η αναβολή της συζήτησης είναι μια σκέψη η οποία ερίδεται αποκλειστικά και μόνο στον σεβασμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και του θεσμικού ρόλου των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων και όχι βεβαίως σε μια λογική υπονόμευσής της. Έντονη ήταν η κριτική που ασκήθηκε από τα κόμματα στην προηγούμενη κυβέρνηση για το δημοψήφισμα του 2015. Παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό δηλαδή που έκανε ο κύριος Τσίπρας όταν πήρε ένα δημοψήφισμα το οποίο ο ίδιος προκάλεσε και ουσιαστικά αυτό το συγκεκριμένο δημοψήφισμα με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου του αλλίωσε το περιεχόμενο. Θέλουμε να ανταλλάξουμε και με τις προτάσεις αυτές και με το δημοψήφισμα του 2015 για το οποίο είμαστε περήφανοι. Ολοκλήρωσε μια περίοδο 6 μηνών ηρωικού αγώνα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό στην πιο αποτρέπα μορφή του και στις πολιτικές λιτότητες στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για το θέμα αυτό, είπε τι. Εγώ δεν θέλω να έχω μια τελείως ανοιχτή διευκόλυνση για όλους τους εκλεγείς εκτός επικρατείας. Γιατί? Διότι φοβάμαι ότι θα χειραγωγηθούν. Αυτός είναι πατερναλισμός. Το δημοψήφισμα του 2015 ήταν παράνομο, γιατί το αποτέλεσμά του ήταν από τη θέση του ερωτήματος νοθεμένο. Το πρόβλημα ωστόσο έγκυται στην πιθανή εργαλειοποίηση της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας από οργανωμένες μειοψηφίες ακραίων κομμάτων ή συντεχνιακών και διαπλεκόμενων συμφερόντων, τα οποία αναζητούν δημοσιότητα και υποστηρικτές για να ικανοποιήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Υπέρ της πρότασης για νομοθέτηση με λαϊκή πρωτοβουλία σε διαφοροποίηση από τη θέση του κομματός της, τάχθηκε η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη. Θα πρέπει να υπάρξουν εκτεταμένες δικλείδες ασφαλείας, ήταν η απάντηση του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το δικαίωμα της συζήτησης. Το δικαίωμα του να έρθει και να κατατεθεί μια τέτοια πρόταση, εάν έχει 500.000 υπογραφές από Έλληνες πολίτες, οφείλουμε και εμείς να καθίσουμε κάτω και να τη συζητήσουμε. Τι θα συμβεί αν η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά ένα ζήτημα το οποίο υποβαθμίζει τις επόμενες γενναίες, ή τι θα γίνει αν είναι ένα θέμα το οποίο είναι παράνομο, αντισυνταγματικό? Θα πρέπει να υπάρξουν εκτεταμένες δικλείδες ασφαλείας και εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει το φίλτρο, να μην δεσμευόμαστε από την λογική ότι επειδή υπάρχουν 1.000.000 υπογραφές, υποχρεωτικά αυτό είναι και το ορθό να συμβεί. Ζητάμε όμως και την πλήρη κατάργηση του άρθρου 28, διότι είναι αυτό που επιτρέπει όχι μόνο περιορισμούς στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ακόμα και την ίδια την εκχώρηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και την υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι του ελληνικού. Άρθρο 28 λοιπόν, παράγραφος 2. Η διάταξη αυτή έρχεται έπειτα από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της υποχρέωσης κύρωσης με δημοψήφισμα διεθνών συνθηκών που προβλέπουν μεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους. Καταρχήν να πω ότι η ελληνική λύση συμφωνεί. Να υπάρχει ένας προληπτικός δικαστικός έλεγχος του ερωτήματος ως προς τη σαφήνεια και το επιτρεπτό του. Σίγουρα ο τρόπος που διατυπώνονται τα ερωτήματα είναι το μεγάλο πρόβλημα στα δημοψηφίσματα. Πρέπει να παραμείνουμε στην απόφαση την αντιπροσωπευτική με τους 180. Διαδικασία που επελέγει και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να μπούμε στην ΕΟΚ τότε, και για την τελευταία ρύθμιση που έγινε, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πάμε στη συζήτησή μας. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς εδώ που ήρθατε να συζητήσουμε τα θέματα που είναι αμιγώς κοινοβουλευτικά. Έχουμε πολλές επιτροπές, έχουμε πολύ νομοθετικό κοινοβουλευτικό έργο. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε 2 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, στη χθεσινή 4η θεματική ενότητα της Επιτροπής, που αφορά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε κυρώσεις διεθνών και συμβάσεων, αλλά διεθνών και συνθήκων και συμβάσεων και κρίσιμα εθνικά θέματα. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Πράγματι, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για το σύνολο των διατάξεων των αναθεωρητέων όπως προτάθηκαν από την προηγούμενη Βουλή. Εγώ θα ήθελα να τονίσω κιόλας, μιας και έχω παρακολουθήσει τη διαδικασία ως μέλος της Επιτροπής από την αρχή, το αρκετά υψηλό επίπεδο έτσι που γίνεται η συζήτηση, για να το διευκρινίσουμε, γιατί είναι πράγματι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά δυστυχώς το βεληνεκές που έχουμε να κινηθούμε από την προηγούμενη προτείνουσα Βουλή σε θέματα που θα μπορούσαμε να εξυγχρονίσουμε το Σύνταγμα προς μια πιο μοντέρνα και πιο σύγχρονη κατεύθυνση, την χάσαμε, διότι ξέρετε ότι έχουμε περιορισμό. Περιορισμένο πεδίο να κινηθείτε. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πρώτη συμφωνία για τη διάταξη περιευθύνης υπουργών, για την βουλευτική ασυλία, που αν δεν κάνω λάθος είναι και η θεματική που θα συζητηθεί σήμερα. Τώρα στο θέμα των δημοψηφισμάτων, έχοντας και την εμπειρία, την οδυνηρή κατά την άποψή μου εμπειρία του 2015 με τον τρόπο που έγινε το δημοψήφισμα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνταγματικές προβλέψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι οι διαδικασίες τέτοιας φύσεως πρέπει να είναι πάρα πολύ θεσμικά διασφαλισμένες για να αποτραπούν περιπτώσεις κατάχρησης που αντί να λύνουν προβλήματα δημιουργούν περαιτέρω.
Θα το δούμε και στην Ολομέλεια πώς εξελιχθεί η συζήτηση μετά την Επιτροπή. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ σας, θα υπάρξει μια παράταση των εργασιών σύντομη για να ολοκληρωθούν. Μέχρι πότε, κύριε Κώστα? Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 11 Νοεμβρίου, από ό,τι υπόθηκε. Θα ήθελα προσωπικά και έτσι και ως νομικός να υπάρχει και ένα περαιτέρω εύρος που θα μπορούσαμε να κινηθούμε, αλλά ακόμα και σε αυτά τα υποαναθεώρηση άρθρα θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξουν και συνενέσεις και να προσπαθήσουμε όλοι να εξυγχρονίσουμε κατά το μέτρο του δυνατού το συνταγματικό κείμενο. Να αναφέρουμε εδώ και μια πρόταση που έχει κάνει η Δημοκρατία, η οποία θεωρώ ότι θα γίνει και αποδεκτή, ναι, που δίνει δικαιώματα στη μειοψηφία, στη δυνατότητα σύστασης εξεταστικών επιτροπών σαν μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και επειδή είχα την τιμή εκείνη την ημέρα να είμαι και ειδικός αγωγητής, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια συμφωνία επί της αρχής από όλα τα κόμματα, ώστε ανεξαρτήτως κυβερνητικής πλειοψηφίας να μπορεί η εκάστοτε αντιπολίτευση και ακόμα και με 10 βουλευτές να μπορεί να προτείνει σύσταση εξεταστικών επιτροπών για να συζητούνται συγκεκριμένα θέματα σαν μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σήμερα που θα συνεδριάσει η Επιτροπή για την Αναθεώρηση Συντάγματος, σε ποια πάνω θεματική ενότητα θα κινηθείτε, πού είμαστε, σε ποια άρθρα? Είμαστε στα θέματα της βουλευτικής ασυλίας και στα θέματα της ευθύνης των Υπουργών του άρθρου, του περίφημου άρθρου 86. Εντάξει, έχει γίνει ήδη μια συζήτηση πολυετής για τα συγκεκριμένα άρθρα. Θεωρώ ότι θα πάμε προς έναν πλέον... Σίγουρα για το 86 νομίζω ότι όλα τα κόμματα είναι στην ίδια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Είναι στην ίδια κατεύθυνση, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο και να λυθεί ένα πρόβλημα που υπάρχει χρόνια, αλλά να αποκατασταθεί, αν μου επιτρέπετε, και η εικόνα του πολιτικού συστήματος προς την κοινωνία. Γιατί ο κόσμος βλέπει διατάξεις σαν τις συγκεκριμένες, οι οποίες όταν δημιουργήθηκαν μπορεί να υπήρχαν συγκεκριμένες κατευθύνεις και πολιτικές, έτσι, πολιτικό υπόβαθρο, αλλά πλέον δημιουργεί και ένα στάδιο αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Οπότε πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε να το αποκαταστήσουμε. Όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία. Στη βουλευτική ασυλία επίσης επί της αρχής υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια συμφωνία, ναι, ότι και αυτό είναι ένα προβληματικό άρθρο του Συντάγματος, όπως είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να συνδεθεί, να διασαφινιστεί το θέμα της άσκησης των καθηκόντων των βουλευτικών ή μη. Πάντως, όταν υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση, θεωρώ ότι θα καταλήξουμε κάπου όπου και εκεί θα αποκαθίσταται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Για μένα αυτό είναι το κρίσιμο, κυρία Κοντογιώργη, γιατί ο κόσμος βλέπει με διαδικασία αναθεωρητική, πολλές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνει το τι συμβαίνει, αλλά επειδή δυστυχώς όταν γίνεται μια αναθεώρηση πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να γίνει η επόμενη, τουλάχιστον στα άρθρα που έχουμε στη διάθεσή μας, πρέπει να κάνουμε μια τίμια και ειλικρινή προσπάθεια όλα τα πολιτικά κόμματα, ώστε να βρούμε κάποιες συνενετικές οδούς και κάποια προβληματικά θα τα αλλάξουμε. Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία και σε πρόσφατες περιπτώσεις που ήρθαν στη Βουλή προς άρση ασυλίας, συγκεκριμένες περιπτώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι ίδιοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να δικαστούν από την τακτική δικαιοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι βλέποντας τον τρόπο λειτουργίας του άρθρου, γιατί είναι ένα συνταγματικό άρθρο και πρέπει να προστατεύει και την ελευθερία του λόγου του βουλευτή και την άσκηση των καθηκόντων του, αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχουν και πολίτες 2 και 3 και 4 κατηγοριών. Έχει ταχύτητα, ακριβώς. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί την προανακριτική επιτροπή που έχει συσταθεί και τα μέλη που θα είναι και με την εκλογή Προεδρίου όπου έγινε χθες. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Μπουγάς, πρόεδρος της Επιτροπής της Προανακριτικής για την Οβάρτης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης, γραμματέας της Επιτροπής, η κυρία Ζωή Ράπτη. Και οι τρεις προέρχονται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς δεν υπήρξαν υποψηφιότητες από κόμματα της αντιπολίτευσης. Και εσείς είστε μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής για την Οβάρτης και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά θέλω να πάμε να δούμε μαζί και τις 100 ημέρες, πρώτες ημέρες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τα νομοσχέδια που αφορούν εδώ τη Βουλή και έχουν έρθει και τα έχουμε ήδη συζητήσει και περιμένουμε να έρθουν και τα επόμενα. Φορολογικό νομοσχέδιο λοιπόν, νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, μέσα στο καλοκαίρι πέρασαν αυτά, θυμάστε κύριε Κότσιρα, νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, νομοσχέδιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, νομοσχέδιο για τα διπλώματα οδήγησης και νομοσχέδιο για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Προχθές πέρασε και αυτό το νομοσχέδιο. Πιστεύετε πως θα, επειδή τώρα τα βλέπουμε όλα μαζί ολοκληρωμένα, πιστεύετε ο νόμος για το τσιγάρο θα καταφέρουμε στην Ελλάδα να τον εφαρμόσουμε, καταρχήν το κράτος, η κυβέρνηση,
να είναι εφαρμοστικός πραγματικά αυτός ο νόμος και να εναρμονιστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς πρέπει να τον εφαρμόσουμε, πρέπει να πάψουμε να είμαστε μία εξαίρεση από εδώ, όπως είπατε, από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και θεωρώ ότι και η κοινωνία, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι και της εφαρμογής του νόμου θα περάσει και από την κοινωνία και από την κουλτούρα που θα δημιουργηθεί. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πολύ πιο όρημη από ό,τι στο παρελθόν και το βλέπουμε όλοι και στην καθημερινότητά μας να αποδεχθεί κάτι το οποίο είναι στην ουσία και η προστασία των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. Ήρθε η ώρα, θεωρώ, να γίνουμε και σε αυτό το κομμάτι μια χώρα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με τις δυσκολίες που θα έχει η εφαρμογή του. Εκεί είναι και ο κρατικός μηχανισμός να βοηθήσει, αλλά η κοινωνία θεωρώ ότι πρέπει να πάρει και αυτή στις πλάτες στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι ίδιοι καπνιστές να το προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στην πράξη. Λοιπόν, θέλω να πάμε, λέγαμε πριν, για συνενέσεις, για διάλογο, για συμφωνία όσον αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες ειδικά της χώρας. Θέλω να δούμε μαζί κατά πόσο βλέπετε πως υπάρχει διάθεση για συνένεση και διάλογο και συμφωνία στο θέμα του ψήφου των ομογενών μας, των αποδήμων Ελλήνων, όπου έχουν δικαίωμα και η κυβέρνηση λέει ισότιμα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν και να διαμορφώνουν και να αποφασίζουν για τα γίγνεσθε πολιτικά και το τι συμβαίνει στη χώρα που έχουν φύγει και έχουμε τώρα διάφορες προτάσεις από τα άλλα κόμματα. Πού βλέπετε να οδηγείτε τελικά ο διάλογος αυτός? Καταρχάς θα σας πω ότι εγώ σαν άνθρωπος, ένας άνθρωπος 35 ετών που έχω δει τη γενιά μου σε μεγάλο βαθμό να φεύγει στο εξωτερικό, θεωρώ ότι είναι ένα συζήτημα άκρο συμβολικό και ουσιαστικό. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο σχέδιο που θα έρθει όταν προκύψει μετά την επιτροπή που έχει σταθεί ένα σαφές σχέδιο νόμου πρέπει να ψηφιστεί και από τους 300 βουλευτές. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα συμβολισμού και ουσίας. Τώρα στο αντικείμενο της ρύθμισης βλέπετε ότι και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του αναφέρθηκε στο θέμα της επιστολικής ψήφου λέγοντας ότι είναι ανοιχτός σε ενδεχόμενη μια πιο συνενετική λύση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα, επειδή υπάρχει κατά την άποψή μου μια κοινή στοχοθεσία να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες στον τόπο που διαμένουν με ίσο τρόπο όμως με τον Έλληνα που ψηφίζει εδώ ή με τον ίδιο τον ψηφοφόρο εάν έρθει εδώ, αυτό για μας είναι μια σαφής οριοθέτηση, διότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε έναν άνθρωπο που μπορεί να ψηφίσει στη Γαλλία ή στη Γερμανία να ψηφίζει μόνο για βουλευτές επικρατείας, όπως είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και όταν έρχεται στην Ελλάδα να μπορεί η ψήφος του να προσμετράται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν θέλουμε η ψήφος να προσμετάται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και από εκεί και πέρα για το διαδικαστικό θεωρώ ότι θα υπάρξει συνένεση και πρέπει να υπάρξει συνένεση, διότι θα στείλουμε και ένα σωστό μήνυμα στους συμπολίτες μας οι οποίοι έφυγαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τι ζητάμε, να εφαρμοστεί το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμά τους προς την ισότητα της ψήφου από τον τόπο διαμονής τους. Θεωρώ λοιπόν ότι με τον τρόπο που έχει γίνει και η διαδικασία και ήταν μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία από μέρους του Πρωθυπουργού να κάνει αυτές τις συζητήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς σε ένα κλίμα αρκετά καλό και ισορροπημένο πολιτικά, και προέκυψε από ό,τι φαίνεται μια πρώτη βαθμίδα συνενετικής κουλτούρας. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα που είναι η Επιτροπή, η οποία ήδη συνεδρίασε, θα βρει ένα κοινό τόπο ώστε να ψηφιστεί, το επαναλαμβάνω, και από τους 300 βουλευτές. Θα είναι κρίμα για το είδος της ρύθμισης και εκεί που στοχεύουμε και εκεί που απευθυνόμαστε, να μην γίνει αυτό. Αν κάποιος το κάνει και μείνει εκτός, εγώ θεωρώ ότι θα απομονωθεί με έναν τρόπο που δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα και σε όσα έχει βιώσει την τελευταία δεκαετία. Μένουμε μαζί την προσδοκία που λέτε να ψηφιστεί και από τους 300 βουλευτές αυτή η πρωτοβουλία νομοθετική κυβέρνηση για την ψήφο των ομογενών. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχοτσίρα, που συζητήσαμε στην πρωινή ανάγνωση. Πάμε να δούμε το νομοσχέδιο που αφορά το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το επενδύο στην Ελλάδα, και να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Πολύ ωραία υπήρξε η διαδικασία της ακρόασης των φορέων, τους οποίους αφορά το συγκεκριμένο αναπτυξιακό εργασιακό πολυνομοσχέδιο και που είχαν ήδη εκφράσει τις παρατηρήσεις τους στη διάρκεια της προηγηθήσεις διαβούλευσης. Έτσι, αντί για μέχρι 20 που προβλέπει ο κανονισμός, κλήθηκαν και παρέστησαν πάνω από 40 φορείς. Από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Κωνσταντίνο Μίχαλο, που έκανε λόγο για θετικές παρεμβάσεις, αλλά και ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων. Παραθέτουμε τις συγκεκριμένες αιτιολογημένες προτάσεις μας για προσθήκες στο σχέδιο νόμου που έχουν ως εξής. Πρώτον,
Στο άρθρο 95 και στο τέλος της παραγράφου 1 προσθεθούν τα εδάφια Ι και Ια ως εξής. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και η λοιποί υπόχρεοι καταχώρηση στο ΓΕΜΗ που δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή του νόμου 4308 του 2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατέτος στοιχεία οικονομικά κλπ. Που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής εμπορικής δραστηριότητας των και που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ δύναται να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου. Τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή μέχρι τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, τον Κωνσταντίνο Κόλια, πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντινίδη του ΣΕΤΕ, τον Ευάγγελο Καραγρηγορίου, πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο οποίος είπε ότι εισάγονται πλέον κανόνες προστασίας παικτών και διασφάλισης των δημοσίων εσόδων με τη ρύθμιση συνολικά του τοπίου. Ακούστηκαν πολλοί εκπρόσωποι φορέων, από την φαρμακοβιομηχανία μέχρι τους αρχαιολόγους και από τα πανεπιστήμια μέχρι τον εκπρόσωπο των αδειοδοτημένων καναλαρχών που χαιρέτησε εκ μέρους του στο νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή η τηλεόραση βρίσκεται, όπως είπε, ενώπιον προκλήσεων τεχνολογικής επανάστασης. Εκεί που εκφράστηκαν οι περισσότερες ενστάσεις ήταν σε εργασιακά θέματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου και δει από τους προέδρους της ΓΕΣΕ, της ΓΕΣΕΒΕ, της ΟΛΜΕ, της ΟΤΟΕ αλλά και τον εισηγητή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Νίκο Παπά, που όπως ο Χρήστος Κατσότης του ΚΚΕ, ο Μιχάλης Κατρίνης του ΚΙΝΑΛ και ο Κρήτονας Αρσένης του ΜΕΡΑ25 κατηγόρησαν τον Υπουργό κ. Βρούτση για αντεργατικές ρυθμίσεις, ζητώντας του να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις. Ο Υπουργός Εργασίας πήρε το λόγο λέγοντας πως οι απολογούμενοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Το νομοσχέδιο αυτό αποτυπώνει ότι στον πυρήνα του έχει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πιστεύει σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κρατάει ψηλά το συνδικαλισμό. Γιατί πιστεύει στο συνδικαλισμό, τον υγιή, τον ακιδεμόνευτο, τον απειρέαστο, τον μακριά από κόμματα. Αυτόν τον συνδικαλισμό πιστεύει, αυτό το νομοσχέδιο. Και αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και βάζει μια σειρά από πράγματα στη σωστή πορεία. Δηλαδή, κλαδικές συμβάσεις. Βεβαίως έχουμε διαφορετική προσέγγιση από αυτό που υπόθηκε πριν από το ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι είναι υπέρ των επιχειρησιακών συμβάσεων. Δικαίωμά του. Εμείς πιστεύουμε και είμαστε υπέρ των κλαδικών συμβάσεων και στην τήρησή τους και στη διατήρησή τους και κάνει αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο. Και πού το κάνει? Το κάνει σε όλη του την έκταση και ανησυχίες οι οποίες ακούστηκαν είναι σε ένα σημείο το οποίο κάνουμε το εξής. Εισάγουμε το opt-out, δηλαδή μόνο για τις επιχειρήσεις που είναι στο χείλος καταστροφής. Και μπαίνει ένα ερώτημα ρητορικό που δεν απαντήθηκε. Το ερώτημα είναι απλό. Έχουμε μια επιχείρηση που καταραίει. Με την ισχύουσα νομοθεσία, τι θέλουμε? Να διατηρήσουμε ένα μισθολογικό περιβάλλον πάνω από την εθνική γενική? Να βάλουμε τη ρήτρα απασχόλησης που τη βάλαμε στο νομοσχέδιο? Να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης? Να είναι ζωντανή επιχείρηση ή να γκρεμιστεί η επιχείρηση και να κλείσει και να χάσουμε και την επιχείρηση και τους φόρους και τις ασφαλιστικές φορές και να μείνουν άνθρωποι στην ανεργία? Εμείς είμαστε υπέρ του πρώτου. Ανησυχία για την χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων των ΕΣΠΑ κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο διατύπωσαν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημερώνοντας την Επιτροπή Περιφερειών. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεπεραστούν οι διαχρονικές παθογένειες της γραφειοκρατίας που οδήγησαν στην απώλεια πολύτιμων πόρων και στην αναπτυξιακή υστέρηση, τόνισαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτριος Κάλκος. Δυστυχώς η εικόνα της υλοποίησης των έργων εκ μέρους των περιφερειών στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν είναι αυτή που τουλάχιστον εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης θα θέλαμε να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν και οι περιφερειάρχες αυτό. Η απορρόφηση σε επίπεδο περιφερειακών προγραμμάτων κυμαίνεται γύρω στο 25%, κάποιοι είναι συν 2, κάποιοι είναι μείον 2. Για τα επόμενα 4 χρόνια και 2 μήνες πρέπει να κάνουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ δαπάνες. Θεωρητικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Άρα
μόνο 30% έχει μεταφραστεί σε πραγματικά έργα. Από τα διάφορα προβλήματα που έχουμε διαγνώσει, ένα από τα σημαντικότερα είναι η αδυναμία δήμων να οριμάσουν έργα. Γενικά, υπάρχει ένα έλλειμμα όριμων έργων. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα για το ΕΣΠΑ, το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ έχει μια διαφορά με τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα είχαν μεγάλα έργα υποδομής. Είχαν δρόμους, είχαν τέτοιου είδους έργα, οπότε ήταν η απορρόφηση σχετικά εύκολη. Το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ δεν έχει πολλά μεγάλα έργα, άρα είναι μικρά και διαχειριστικά δύσκολα. Στο νομοσχέδιο που ήδη συζητείτε, το πολυνομοσχέδιο όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, το αναπτυξιακό του Υπουργείου μου, αυτές τις ημέρες στην Ολομέλεια, υπάρχουν εκείνες οι διατάξεις που αφορούν στο περίφημο ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Υπάρχουν διατάξεις που αφορούν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αυτό τι είναι, προσπαθούμε να φέρουμε αντίστοιχες διαδικασίες με αυτές που ισχύουν στο ΕΣΠΑ, δηλαδή και οργανωτικά, με συγκεκριμένες μονάδες κλπ, αλλά και κυρίως με προγραμματισμό. Να είναι πενταετής, να ξεκινήσει 1/1/2021 μαζί με το ΕΣΠΑ. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να αποκτήσει μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, που σε αυτή να κουμπώσουν και η στρατηγική του ΕΣΠΑ και η στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναφερόμενος ειδικά στις ελλείψεις των Δήμων σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ο κ. Τσακίρης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα ενισχύσει το πλαίσιο συμμετοχής της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στην εκπόνηση και εκτέλεση των έργων. Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν την κυβέρνηση να συνεχίσει την προσπάθεια για τη διάθεση αυξημένων κονδυλίων προς τη χώρα μας στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ενώ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων επέκτασης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο σχεδιασμό. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα. Μετά τη λαϊκή εξέγερση και την έξωση του Όθωνα, ψηφίστηκε σαν σήμερα στην Αθήνα το Σύνταγμα του 1864, προϊόν της δεύτερης εν Αθήνες Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, που έμελε να ισχύσει για περισσότερα από 100 χρόνια. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου καταστατικού χάρτη της χώρας ήταν ότι επανέφερε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας του Συντάγματος της Τριζίνας του 1827 και διείπετο από τη δημοκρατική και όχι τη μοναρχική αρχή, δηλαδή αναγνωριζόταν πλέον το έθνος, ο ελληνικός λαός και όχι ο μονάρχης ως πηγή και φορέας της κρατικής εξουσίας. Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναμίχθηκε το 1914 στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και εναντίον της Αγγλίας, τότε η Αγγλία κήρυξε άκυρη τη Συμφωνία του 1878, με την οποία νίκιαζε την Κύπρο από τους Οθωμανούς και στις 5 Νοεμβρίου του 1914 προσάρτησε την Κύπρο. Μετά ένα χρόνο περίπου, στις 16 Οκτωβρίου του 1915, η Μεγάλη Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ και εναντίον των Γερμανών, των Τούρκων και των Βουλγάρων. Τότε η Ελλάδα βρισκόταν στην καρδιά του εθνικού διχασμού και ο φιλογερμανός βασιλιάς Κωνσταντίνος και η κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη απέρριψαν την προσφορά και το ημερολόγιο έγραφε 17 Οκτωβρίου 1915. Σαν σήμερα το 1981 πεθαίνει η πρώτη Ελληνίδα που διετέλεσε υπουργός, η Λίνα Τσαλθάρη. Στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου του 1956, τις πρώτες που ψήφισε ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας ήταν υποψήφια με την ΕΡΕ και εξελέγει βουλευτής Αθηνών, ενώ επανεξελέγει στις βουλευτικές εκλογές της 11ης Μαΐου του 1958. Στις 29 Φεβρουαρίου του 1956 ορκίστηκε υπουργός κοινωνικής πρόνοιας στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα που ανέλαβε υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Παρέμεινε στη θέση της μέχρι τις 5 Μαρτίου του 1958 και ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα τόσο για τη βελτίωση της κοινωνικής μέριμνας όσο και για την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Η Λίνα Τσαλθάρη πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 94 ετών.